Γεια σου Πάρη. Γεια σου Αντώνη. Τι κάνεις Πάρη. Είμαι πολύ καλά. Ένα από τα αγαπημένα μου πράγματα να κάνω είναι να βάζουμε κάτι να γίνεται deploy και πριν πετύχει να έρθουμε να κάνουμε γύρισμα. Α, άρα μου λες ότι μπορεί να μην έχει το social site ε, αυτή τη στιγμή. Ναι, αλλά εντάξει, νομίζω ότι πρέπει να γίνει κάτι πολύ χοντρό για να μην έχει site. Ναι μωρέ, εντάξει, όχι όλα καλά είναι. Ναι, μόλις το πήγαμε σε Cloudflare και Cloudflare Pages, το marketing website. Και είναι εξαιρετικό. Είχα αυτό επειδή, παρόλο που το έχουμε στον πάγο αυτό το project, επειδή πληρώνουμε τους λογαριασμούς κάθε μήνα και ένας από αυτούς είναι 60 λεπτά Rackspace γιατί... 60 λεπτά? Ναι, δεν είναι πολλά. Γιατί, γιατί έχουμε... πληρώνουμε? Γιατί έχουμε κάτι static files εκεί από τον blog, από όλα αυτά. Γιατί mm. εμεί χρησιμοποιούσαμε το cloud, το cloud storage που είχε η Rackspace. Που ήταν το... <ΣΣΣ> δεν το θυμάμαι πώς λέγεται, είναι του OpenStack το... το, open stack, το... Είναι καλύτερο να πληρώνει αρκετά χρήματα παρά πληρώνει 60 λεπτά. Ε, για για εκείνου σίγουρα, γιατί του τα παίρνει όλα από ένα processor. Και, αλλά εμένα το άγχο μου ποιο ήταν, επειδή η Rackspace έχει φύγει σιγά-σιγά από -σιγά το κομμάτι του cloud, φοβάμαι ότι μια μέρα απλά θα, θα, θα κατεβάσει ρολά. Mm -hmm. Και τώρα που ε, έχω λίγο χρόνο και μπορώ να ασχοληθώ, είναι ωραίο που κάνω αυτό το, το σημάζεμα. Μα και το Melga νομίζω το πουλήσανε. Δεν το πουλήσανε. Δε, βασικά το είχαν αγοράσει και μετά το Mailgun ξανά έγινε, δηλαδή, δεν ξέρω, λογικά το πουλήσαν αυτήν την διαδικασία, αλλά ξανά έγινε ανεξάρτητο και νομίζω το έχουν πάλι founders. Α, γιατί είχα δει μια άλλη εταιρεία που έπαιζε εκεί πέρα. Α, όντω, μπορεί, εντάξει, εγώ δεν είμαι σίγουρο, αυτή είναι η εικόνα που είχα. Ή Καλά. αυτό που θα ήθελα να είναι. Η χειρότερη μου ήταν ότι δεν ήξερα πώ να κάνω login, γιατί είχα μπει με κατένισα το Rackspace. Ναι. Μετά σε κάποια μαγειρέ λογικά μου στέλνουν 500 μηνύματα που μου λέγανε Α, πρέπει να κάνει αυτό και αυτό και αυτό. Τα γνώρισα όλα. Ναι. Οπότε δεν πήγε πολύ καλά αυτό. Αλλά τελικά κάπω βρήκα και τελικά έκανα single sign on παρότι. Ναι, πρέπει να μπει στο My Cloud τη Rackspace και από εκεί πηγαίνει στα additional tools που έχει και πηγαίνει στο Mailgun και μετά. Ναι, αλλά είναι περίεργο γιατί δεν, δεν, υπάρχει το single sign on από την άλλη μεριά. Δεν μπορεί να πα στο Mailgun και να πει κάνε single sign on με Rackspace. Mm. Γιατί προφανώ έχει πουληθεί και λέει, μάλλον δεν θέλουν να φαίνεται αυτό ρε παιδί μου. Αλλά μάλλον. είναι κάποιο κρυμμένο feature γιατί ναι, κάποιοι ναι, ναι like είναι και δεν καθώς... έχουν κάνει migrate ναι. για μένα. Είναι περίεργο, ναι. Εντάξει. <laughs> <laughs> Για πε, καταρχά να σου πω, έχουμε πάει Βερολίνο ή θα πάμε Βερολίνο. Θα πάμε την Τρίτη Βερολίνο. Θα πάμε, τη, θα πάμε την Τρίτη Βερολίνο, θα είμαστε και στο Berlin Greeks In Tech. Τρίτη είμαστε Βερολίνο, την άλλη εβδομάδα είμαστε Open Conf και λόγω αυτών των δύο βασικά δεν, δεν κάναμε και το meetup. Ναι, που λέγαμε εδώ και δύο. Το οποίο ναι, το, το θέλαμε πολύ, αλλά νομίζω ότι δεν ναι. έβγαινε να το κάνουμε γι' αυτό. Δηλαδή θα πεθαίναμε Ναι, θέλω θέλ να πιστεύω ότι εκεί πριν τα Χριστούγεννα μπορούμε να κάνουμε ένα. Καλά, εγώ θέλω και κάποια δύο, δηλαδή κάπου στα μέσα Νοέμβρη, ε, Δεκέμβρη. Αυτό βασικά ναι. ναι, εννοώ μετά, μετά το, Open Conf και πριν τα Χριστούγεννα. Ναι, κάπου Έχουμε ναι. πράγματα να πούμε. Ωραίο θα είναι. Το, το ήθελα πολύ, αλλά. Κι εγώ. Γενικά, ναι, πρέπει να δούμε πώ θα το οργανώσουμε. Γενικά, να το βάλουμε mm. λίγο σε μια σειρά, να είναι λίγο πιο mm. ωραία τα πράγματα. Πιο μάλλον στρωτά, να το πω έτσι mm. τα πράγματα. Τώρα δηλαδή που έχουμε την ευκαιρία αυτή. Για πε, κάτι σε απασχολούσε λίγο πριν. Τι άλλο. Μου απασχολεί, διάμερα. θέλω να δω το κόστρε σου. Το κόστρε μου. Παιδιά, Volti. Τελεία tools. Πώ βρίσκει κάποιο coaster Volti. Καταρχά, έρχεται στο OpenConf, στο booth που έχει Logic, θα έχει άφθονα Volti coasters. Θα έχει. Δεν ακούμε και καλά. Άφθονα Logic coasters. Να βάλω τώρα το νερό. Πάρα να χρησιμοποιήσω το νεράκι σου εκεί. <laughs> και έρχεται να μα μιλήσει, να πούμε ναι. για να γνωριστούμε σε κάθε περίπτωση. Και μ' αρέσει που έχω το κόστρε για να ακούω, 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 ακούω <laughs> το άλλο Ναι. Εντάξει. Το σουβέρ. Το σουβέρ. Ε, το, το σουβέρ. Ε, ναι, ναι. Πόβο. Εγγνωρίζομαι πάρα πολύ με του ανθρώπου που μπερδεύουν το σουβέρ και τη σουπλά. Ποιο το κάνει αυτό. Γενικά, ρε παιδί μου, εντάξει, είναι δύο ξένε λέξει. Εγώ στο μυαλό μου, όσο περίεργο και να σου ακούγεται, μπερδεύω το σουβέρ και το, και το ρεσό. Ναι. Το σουβέρ και το σουπλά είναι και αυτά τα δύο άσχετε λέξει. Αλλά βλέπετε και τα δύο είναι κάτω από το πιάτο, κάτω από το ποτήρι. Αυτό σημαίνει. Ναι. Σουβέρ και σουπλά είναι κάτω δεν από τα κάτω. Δεν ξέρω, κανένα, φίλε. Και εμένα το... πάντα μου φαινόταν τόσο φυσικό και εύκολο να το θυμάμαι. Και okay. κάποιοι okay. άλλοι τον μπερδεύουν και μου okay. κάνει πολύ εντύπωση okay. αυτό. Το κόστερ μου αρέσει πιο πολύ σε λέξει παρόλα αυτά. Δεν ξέρω. Είναι φαν. Ναι, δεν είναι γαλλική. Ε, οπότε. Ναι, έρχονται open conf, μα γνωρίζουν. Καλά, πέραν το ότι δεν. Εντάξει, να έρθουν και για μας να μας γνωρίσουν, αλλά έχει εξαιρετικούς speakers στο OpenConf, έχει εξαιρετικά workshops στο... <laughs> ο υποφαινόμενος. <laughs> <υποφενόμενος. laughs> έχει πολύ ωραία workshops. Έχει, αν θυμάμαι καλά, και η Marathon έχει workshop. Έχει Marathon. και η Microsoft έχει workshop, αν θυμάμαι καλά. Υπάρχουν ενδιαφέροντα πράγματα ή όχι. Έχει ένα, βασικά, έχει ένα logic που το κάνει ο Πάρης. Εντάξει, το ξέρει, δεν χρειάζεται να πω καν κάτι παραπάνω. Έχει Marathon που θα κάνει ένα που θα έχει CFOs από διάφορα startups που θα σε βοηθήσουν λίγο σε πιο πολύ startup building και idea building, το οποίο θα είναι πολύ ενδιαφέρον σε workshop. Έχει ένα Microsoft που, αν δεν κάνω λάθο, είναι για Azure Cloud Functions και γενικά πώ μπορεί μέχρι το ελληνικέ του cloud να δομήσει εφαρμογή. Έχει μία από την F5 η οποία έχει αγοράσει το Nginx και θα είναι πάνω στο Nginx κλπ. Έχει πουληθεί το Nginx. Ναι, το Nginx ήταν εταιρεία από πίσω. Ναι, έχει, έχει... πουληθεί η εταιρεία η Nginx. Έχει πουληθεί, έχει γίνει merge. Δεν θέλω να πω κάτι το οποίο δεν είμαι σίγουρο ακριβώ okay. πώς πώ έχει γίνει, αλλά νομίζω ότι το έχει τώρα η F5, η οποία έκανε γενικότερα δίκτυα και τώρα το έχει πάρει μάλλον γιατί στη suite των προϊόντων τα οποία διαθέτει και. είναι και το Nginx Plus, το εμπορικό. Και δεν είναι και το Nginx Plus. Ε, οπότε θα έχει ένα κομμάτι πάνω σε αυτό και μετά έχει και κάποια demos πάνω στι τεχνολογίε κλπ. Γενικά έχει. Και πολύ ωραίο παράλληλο υλικό, δηλαδή Μένα μου αρέσουν πάντα τα παράλληλα για κάποιο λόγο. Οκ. Okay. Αλλά και το κύριο υλικό για κάποιου οι οποίοι είναι πιο τυπικοί στο να παρολουθούν να παρουσιάσει από μένα. Οκ. Okay. Τέλεια. Anyway, αρκετά από αυτά. Πάμε να πούμε τα σημερινά, θα λέγαμε. Λοιπόν, πε μου τι είναι αυτό το οποίο συζητούσαμε λίγο πριν ανοίξει κάμερα. Λοιπόν, αυτό που συζητούσαμε είναι το αν τελικά όντω χρειάζεται τόσο πολύ. Ε, κόσμο μια εταιρεία για να υλοποιήσει πράγματα και πώ ενδεχομένω η ταχύτητα πέφτει όσο παίρνει κόσμο, mm. προβλήματα που δημιουργούνται. Είναι, είναι βασικά πολλά πράγματα τα οποία συζητάμε οι δυο μα που λέμε: και okay, πόσο πολύ θα θέλαμε να μεγαλώσει η εταιρεία. Θέλαμε να είμαστε 100 άτομα, α πούμε, mm -hmm. θα θέλαμε να είμαστε 1000 άτομα, θα mm -hmm. θέλαμε να είμαστε 10 άτομα. <laughs> γι, αυτό, γι' αυτό είναι ένα τέτοιο παιδί, ένα, ένα κομμάτι. Άρα, όλο αυτό το, το πράγμα νομίζω είναι αρκετά σημαντικό. Και σίγουρα δεν υπάρχει απάντηση η οποία δουλεύει σε όλε τι περιπτώσει, αλλά λίγο το πώ το σκέφτεσαι και πώ επιλέγει το πότε να μεγαλώσω Είχαμε πει λίγο για να, πότε να μεγαλώσω την ομάδα μου, και αυτό το έχουμε ξανασυζητήσει. Mm -hmm. Αν δεν κάνω λάθο. Ναι. Αλλά λίγο αν όντω υπάρχει τόσο μεγάλο inefficiency στι πολύ μεγάλε εταιρείε. Από εκεί ήταν νομίζω η συζήτηση που θέλουμε να ξεκινήσουμε. Καλά, στι μεγάλε εταιρείε εννοείται ότι υπάρχει inefficiency, γιατί είναι πλέον ένα. Βασικά, νομίζω είτε μιλάμε για τη Microsoft, είτε μιλάμε για το δημόσιο μιλάμε για το ίδιο πράγμα και δεν το λέω με την έννοια τόσο της παραγωγικότητας όσο mm -hmm. με την έννοια της πολυπλοκότητας του να μπορεσει top down να ελέγξεις την τελική ποιότητα με έναν εμ, με συνοχή mm -hmm, ναι. να υπάρχει μια συνοχή αυτή τη στιγμή στη Logic, στη δικιά μα εταιρεία, έχουμε βασικά την κουβέντα που είχα και με ένα, με ένα φίλο και συνεργάτη χθε που είχαμε βγει ε, για ένα καφέ. Κάποια στιγμή που σου έλεγα λίγο πιο πριν. Ε, είχαμε την κουβέντα και έλεγα πόσο σημασία έχει για μα να υπάρχει μια, μια συνοχή μέσα στην εταιρεία για να μπορούμε να ελέγχουμε το αποτέλεσμα. Αυτό προφανώ νομίζω ότι όσο μεγαλώνει η ομάδα, mm -hmm. γιατί, εκεί που ήσυρα επειδή το κλάστερ αυτό, ε, σταματάς να έχει αυτόν τον έλεγχο, όλο και περισσότερο. Βασικά, έχεις όλο και λιγότερο έλεγχο, για να μην λέω, σταματάς. Και ε, ε, αναγκαστικά, αυτό οδηγεί σε, σε inefficiencies, δηλαδή μειώνει την αποδοτικότητα, mm -hmm. όχι την παραγωγικότητα, την αποδοτικότητα, πόσο αποδοτικό είναι ένα σύνολο. Και γιατί το μειώνει αυτό, θεωρώ... Για, ο ένας λόγος είναι επειδή οι εμπλεκόμενοι έχουν λιγότερα stakes ναι, σε αυτό... Ζωστή. Δηλαδή, πάλι μιλώντα θε με αυτό το φίλο και συνεργάτη, έλεγα το εξή: Το οποίο είναι μεταξύ το βλέπω λεποριόμαστε και οι δύο, γιατί εγώ είμαι αριστερόχειρα και θέλω να το πιάσω με το αριστερό χέρι, και έχω oh. αυτό εδώ μπροστά, και εσύ είσαι δεξιόχειρα και δεν μπορεί να το πιάσει με το δεξί, ε, λοιπόν, αυτό το οποίο έλεγα είναι το ότι για παράδειγμα, ένα πράγμα το οποίο μα μας αφορά και το έχουμε συζητήσει mm. πολλάκι, είναι το profit margin, το περιθώριο κέρδου. Ναι. Θέλουμε δηλαδή ε, να έχουμε όσα περισσότερα κέρδη γίνεται από κάτι το οποίο χρεώνουμε. Αυτό, για να μπορέσουμε να το πετύχουμε αυτό, προϋποθέτει να είμαστε αποδοτικοί. Και θεωρώ ότι στο μέγεθός μας, αυτή τη στιγμή, μπορούμε αυτό να το κοιτάμε σε ένα εντελώς ουσιαστικό κομμάτι, σε σχέση με κάποιο software house που είναι αρκετά πρόσωπο και μεγάλο, το οποίο είναι τα billable τα projects και όλες αυτές τις μαλακίες, τέλος πάντων. Και λέω ότι είναι μαλακίες γιατί Τέλο πάντων σε σημαντικό βαθμό είναι made up. Πάρα πολλά πράγματα από αυτά. Mm -hmm. ε, καταλαβαίνω δηλαδή και το μηχανισμό. Οπότε, το πάλι μακρυγορώντας, το συμμαζεύω και λέω θεωρώ ότι το μεγάλο κακό στην αποδοτικότητα και θεωρώ ότι είναι κακό γιατί σε κανέναν δεν αρέσει να μην βγάζει δουλειά. Mm -hmm. Σε Έχουμε ένα κοινό φίλο που τον είχαμε πάλι τον συζητήσαμε πριν από λίγο, ο οποίο έφυγε από την προηγούμενη εταιρεία που ήταν γιατί ξέρει, παρά ήταν αργά τα πράγματα. Ναι. Δεν λέω να, δεν, Κανένα δεν θέλει να τρελαθεί, δεν θέλουμε να δουλεύει κάποιο παραπάνω από το χρόνο που είναι να δουλεύει, αλλά άμα δεν φτιάχνει και κάτι το οποίο κάπου πηγαίνει. Κοίτα, γυρνώντα πάλι πίσω σε μια συζήτηση που έχουμε κάνει σχετικά με το craftsmanship, ε, είχαμε πει ότι αυτό που κάνουν μια τέχνη. Και είναι δημιουργικό και είναι κάτι το οποίο θέλουμε να δούμε ένα αποτέλεσμα. Ε, όσο. εντάξει, δεν θα πω όσο καλά λεφτά και να παίρνει, γιατί μπορεί μου, από ένα σημείο και πάνω να μην σε ενδιαφέρει τόσο πολύ, αλλά ε, ένα, ένα κομμάτι τη δουλειά σου και τη καθημερινότητά σου είναι να κάνει κάτι το οποίο να, να το βλέπει και να σ' αρέσει αυτό που, που παρήγαγε. Ε, να δουλεύει με άτομα που σ' αρέσουν. Δηλαδή πρέπει να περνά καλά. Ναι. Δεν είναι μόνο το βιοποριστικό, είναι το, το κάτω μέρο τη πυραμίδα. Αλλά μόλι το λύσει αυτό. Ναι. Που καλώς ή κακό είμαστε σε ένα κλάδο που ευτυχώ σε μεγάλο βαθμό το έχουμε λυμμένο. Mm -hmm. ε, δεν υπάρχουν πολλέ κακοπληρωμένε δουλειέ στο, στον κλάδο μα. Εντάξει, σίγουρα δεν μπορεί να πει ότι αυτό είναι ο κλάδο που έχει το πρόβλημα. Υπάρχουν χίλιοι σε αυτή τη χώρα που. Κα, κακοπληρωμένε, ενώ με την έννοια του ότι έχει πρόβλημα βιοπορισμού, ε, εντάξει, ναι. Ε, υπάρχουν άλλοι κλάδοι που έχουν πολύ σοβαρό πρόβλημα. Δηλαδή, okay. ε, τίποτα δεν είναι απόλυτα, αλλά υπάρχουν κλάδοι με. Σοβαρότερο δεν είπα υπά, δεν υπάρχουν, είπα δεν υπάρχουν πολλέ. Ναι, δηλαδή, ναι, ναι, ναι. αν το πα αναλογικά, είμαστε τέλο πάντων από του κλάδου ναι. που είμαστε αρκετά Σίγουρα. καλά σε αυτό το κομμάτι. Άρα, θεωρώντα ότι λύνει το βιοποριστικό σου κομμάτι και βγάζει τα χρήματα τα οποία είναι καλά για να ζήσει τον εαυτό στην οικογένειά σου και να, να είσαι και εσύ υποχρεώσει σου, mm -hmm. το επόμενο κομμάτι είναι να κάνει κάτι που αρέσει και να δουλεύει με άτομα που σου αρέσουν. Mm -hmm. Άρα, αν, λοιπόν, ακόμα και αν λύνει το βιοποριστικό κομμάτι και αν σου και χρήματα στην άκρη και θεωρεί ότι είναι OK τα χρήματα που σου στην άκρη. Άμα αυτό που παράγει στο τέλο δεν δε σε κάνει να καλά, αισθάνεσαι μίζερο, αισθάνεσαι ότι δεν, δεν εξελίσσεσαι, δεν κάνει πράγματα, είναι πολύ πιθανό να μην. Δε, δε... Ναι, δεν θα είναι ωραία. Ή τουλάχιστον έτσι αισθάνομαι εγώ. Εγώ δεν θα μπορούσα να το κάνω αυτό. Μπορεί κάποιοι άνθρωποι να το κάνουν πιο εύκολο από μένα. Mm. Θεωρώ ότι το κομμάτι του να περνά καλά που ανέφερε στη δουλειά σου είναι σίγουρα πολύ παραγωγικό και πέραν το να, να έχει ένα εργασιακό περιβάλλον στο οποίο νιώθει καλά λόγω περιβάλλοντο, δηλαδή τα αφεντικά σου να είναι καλά. Γιατί κατά ψέματα, εκτό κι αν είσαι ρε παιδί μου, ο CEO και ο CTO έχει αφεντικά. Mm -hmm. Με τον ένα τρόπο ή τον άλλο, είσαι ένα manager, είσαι ένα οτιδήποτε Και εντάξει, και ο CEO και ο CTO έχουν κάποια αφεντικά τα οποία λέγονται πελάτε, αλλά είναι διαφορετική η σχέση. Mm -hmm. Δεν μπορεί να μιλήσει για εργασιακό περιβάλλον σχέση με του πελάτε. Οπότε πάμε στα υπόλοιπα στρώματα παρακάτω και του peers που έχει. Ε, αν είσαι OK με του από πάνω που δεν είναι ότι μόνο οι από πάνω μπορούν να στο χαλάσουν, απλώ οι από πάνω είναι που είσαι στου λιγότερου βαθμού ελευθερία. Στου από πάνω μπορεί να διαφωνήσει, και άμα το κλίμα είναι καλό, θα διαφωνήσει και θα, θα συζητήσει πράγματα για να είναι καλύτερα, αλλά. Εντάξει, κοίταξε. Ε, οι πιθανότητε δηλαδή... να φύγουν και να, να, να έρθουν άλλοι είναι πιο μικρέ. <Συκλή> ναι, και επίση, ειδικά επειδή στο τέλο τη μέρα είναι ένα βιοποριστικό θέμα, είναι διαφορετικό να έρχεται. Ξέρεις, όταν έρχεται από πάνω και σου λέει, πρέπει να δουλέψει υπερορίε σήμερα, το οποίο. Οκ, okay καλό είναι να γίνεται με τι σωστέ συνθήκε και μόνο τα χρειάζεται, αλλά γίνεται τι γίνεται έτσι. Εκείνη τη στιγμή που από αυτή τη δουλειά κρίνεται το αν εσύ θα μπορεί να θρέψει την οικογένειά σου, έχει ένα σφίξιμο ρε παιδί μου. Παραπάνω mm. από το να έχει μια κακή σχέση με ένα μαλάκα συνάδελφο, ξέρω εγώ, που λε κιόλα θα του μιλάω λιγότερο. Αυτό. Υπάρχουν πράγματα που μπορεί να αποφύγει σε μια δουλειά και πράγματα που δεν μπορεί να αποφύγει. Το να, να δουλέψει λιγότερο ή να δουλέψει πολύ πιο τυπικά, δηλαδή να περιορίσει mm. τη σχέση και την διαπαφή που έχει με ένα άτομο, είναι πιο εύκολο από το να περιορίσει την επαφή που έχει με το άτομο το οποίο σε διαχειρίζεται. Οπότε, λύνοντα τα γύρω-γύρω, έρχεται η ώρα να μιλήσουμε για το zoom, για τη δουλειά mm -hmm. που mm -hmm. βγάζει. Λοιπόν, στη δουλειά πρέπει να βγάζει δουλειά. Δηλαδή πρέπει... Σε κιλά κώδικα, δεν ναι. είναι αυτό όπως είναι. Πρέπει να γράψει 10 κιλά κώδικα τη μέρα το λιγότερο. Όχι, δεν είναι αυτό. Ενώ ότι πρέπει ε, να υπάρχει ένα κύκλο. Ότι ξεκινάω, πιάνω κάτι, το ολοκληρώνω και αυτό κατέληξε εκεί που ήταν να καταλήξει mm -hmm. έφτιαξα ένα developer tool εσωτερικό στην εταιρεία πρέπει να αρχίσουν να το χρησιμοποιούν developers okay. ε, έφτιαξα κάτι το οποίο πρέπει να πάει σε ένα πελάτη πρέπει αυτό να πάει στο production όσο δεν ολοκληρώνεται αυτό ο κύκλο, αυτό αρχίζει και σε πλήτη ψυχολογικά εμένα τα, ένα, ένας από τους λόγους που το Sorcerer σαν project είναι αυτό που θα είναι πάντα στην καρδιά μου είναι για, γιατί είναι το πρώτο που κατάφερα προσωπικά να κάνω ship Mm -hmm. ναι ε, Έχω ξεκινήσει 1200 άλλα projects τα οποία έχουν μείνει, ξέρω εγώ, στο ράφι ή οτιδήποτε. ήταν το πρώτο το οποίο βγήκε live. Εισχύει. Ναι. Και ήταν και πολύ γρήγορο, σαν, δηλαδή η οτιδηποτε ηταν το πρωτο το οποιο βγηκε live ναι έκδοση να το σκεφτεί πριν ξεκινήσω κάνω εγώ, ήταν σε 6 μήνε. Πώ ήταν το. Τίποτα, ρε. Ήτανε... Ξεκινήσαμε Νοέμβριο και 28 Γενάρη του 10 το... ή του 11. Του 11 το παρουσιάσαμε στο Πολυτεχνείο στο. σεμιναρ, αυτή η φοβερή παρουσίαση μιλάμε για δράμα ε, Ήμουνα τώρα... Εδώ, ήσουν στο κοινό ναι. Α, αυτά τα και μετά... Εδώ. κάτι πρέπει να κάνουμε για να θυμόμαστε να τα βάζουμε μετά Θα το θυμηθούμε και μετά, εντάξει, καλά, εσύ ξεκίνησε ένα μήνα μετά. Δηλαδή, εντάξει, μαζί ξεκίνησε. Κάπου με... το Μάρτιο, νομίζω. Με, με ένα-δύο ένα μήνε διαφορά. Σε το πολύ το Μάρτιο, αφού τον Απρίλιο ήρθε το σπίτι μου για να βγάλουμε live το beta version που έγινε αυτό το τοπικό που έσκησα το κουπόνι τη πίτσα. Είναι τόσο συμπυκνωμένο ο χρόνο, γιατί. Να ναι, αυτό ήταν. Λόγω... 22, 22 Απριλίου ήταν αυτό που σου λέω. Μάλλον επειδή ήταν πάρα πολλά τα γεγονότα στο μυαλό μου, είναι πάρα πολύ ανοιχτά αυτά σαν ιστορία, ρε παιδί μου. Δηλαδή, επειδή έχω ναι. γενικά πάρα πολύ κακή αίσθηση του χρόνου. Okay. Ε, αυτή η περίοδο που τώρα για μένα στο μυαλό μου μπορεί να ήταν ένα χρόνο. Ναι. Δηλαδή Όχι. επειδή είχε πολύ πιο πληροφορία... Αυτή η περίοδο δεν είναι καν τρει μήνε. Οκ. Okay, okay. Παίσανε δύο μήνε. Άρα σε αυτή την περίοδο ήταν τότε που κάναμε και το Mercurial ναι. και όλα αυτή τη φάση. Ναι, 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 και αρχίσαμε όλα αυτά. Ήταν, πάρα πολύ γρήγορο όλο αυτό. Οκ. Okay. Φανταστικό το πόσο. Δηλαδή, άμα σκεφτεί το... το, πόσο εξελιξόμασταν τότε, μου. Ναι. Ήταν, είναι απίστευτο αυτό. Και ναι, παιδιά, δηλαδή, ξέρει, κάνε, κάνε ρε παιδί μου κάτι. Ναι, μπορώ να πω κάτι. Πρέπει να κάνει ship. Ναι. Και αυτό δεν το λέω με την έννοια. Δεν είναι ότι, α, εσύ που δεν κάνει ship, δεν κάνει δουλειά Αλλά, αν δεν κάνει ship, μάλλον δεν νιώθει καλά. Αυτό είναι αυτό το οποίο λέω εγώ. Αυτή... Η, η χαρά του να κάνει ship κάτι στην παραγωγή δεν μπορεί να συγκριθεί με τίποτα. Ναι. Δεν ξέρω. Τρελαίνομαι. Είναι θυσμό αυτό το πράγμα. Οπότε θεωρώ πω όσο μεγαλώνουν οι εταιρείε και. Αυτοί οι οποίοι φέρνουν τι δουλειέ, παίρνουν έναν πιο αποστασιοποιημένο ρόλο και είναι Α, εγώ φέρνω τη δουλειά, εσύ κατά deliver. Mm -hmm. Εκείνο που αρχίζουν τα πράγματα και χαλάνε. Και ειδικά όταν γίνεται rapid hiring. Όταν, το, όταν αρχίζουν και κάνουν προσλήψει εταιρείε με φρενήριε ρυθμού, εκεί είναι μαθηματικά αποδεδειγμένο ότι η ποιότητα θα πέσει. Γιατί είναι μαθηματικά αποδεδειγμένο, Γιατί έχει λιγότερο χρόνο να είσαι επιμελή με αυτό. Τέρμα. Δύο πράγματα που έχουν μείνει καρφωμένα στο μυαλό μου σχετικά με αυτό είναι το πρώτο που ε, νομίζω το έχω αναφέρει ξανά και στο, στο podcast πλέον μετά από τέσσερις σεζόν. Ε, είναι όταν είχα κάνει το, το Scrum Master Training με τον, ε, με τον κοπλίν. Είχε πει ότι κάθε φορά που βάζεις ένα επίπεδο ε, διαχείρισης γιατί αναγκαστικά όσο μεγαλώνει η ομάδα, δεν, τα άτομα πρέπει να είναι περιορισμένα μια ομάδα. Δεν μπορεί ένα άτομο να διαχειριστεί, ξέρω εγώ, 10-15 άτομα. Κάπου στα 6-7 σύνδεση, η ομάδα πρέπει να αρχίζει να, να, να βλέπει πώ θα σπάσει σε 2. Mm -hmm. Άρα λοιπόν αυτό αρχίζουν και μεγαλώνει η ομάδα. Όταν μεγαλώνει οι ομάδε, μετά από ένα σημείο θα πρέπει να, να μπει κι άλλο ένα level. Γιατί αλλιώ θα είναι πολύ πλατιά η πυραμίδα Δηλαδή θα είναι. Ναι. Που είναι πολύ πιο δύσκολο να διαχειριστεί κι αυτό. Οπότε λοιπόν σε αυτό το σημείο, όταν αναγκάζει να βάλει ένα επίπεδο ενδιάμεσο ας πούμε, διαχείριση τότε αυτό, τα, τα hops που χρειάζεται για να επικοινωνήσει ένα κόμβο με ένα άλλο κόμβο, που κόμβο ή ε, ναι. ίσον άτομο, μεγαλώνει εκθετικά αυτό το πράγμα. Και όσο μεγαλώνει ο, ο τρόπος τρόπο που μπορεί ένα άτομο να επικοινωνήσει με ένα άλλο άτομο, τόσο πιο αργέ γίνονται οι επικοινωνίε, τόσο λιγότερο συνοχή υπάρχει, τόσο περισσότερη διπλή δουλειά κάνει. Γιατί μπορεί δύο ομάδε να λύνουν παρόμοια προβλήματα χωρί να, να. ξέρει καν η μια ομάδα ότι μια άλλη ομάδα λύνει ένα παρόμοιο mm -hmm. Οπότε αυτό το πράγμα αρχίζει να πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε αυτό είναι το ένα που θεωρώ ότι υπάρχει μεγάλη μείωση ταχύτητα εκεί. Και το δεύτερο κομμάτι το οποίο πάντα πρέπει να θυμάσαι είναι ότι κάθε φορά που μπαίνει ένα άτομο σε μια ομάδα, αυτή είναι μια καινούργια ομάδα. 100%. Κατά, κατά. Οπότε αυτό, αν το κάνει παντού, ξαφνικά είναι σαν να πα σε μια καινούργια εταιρεία και να πρέπει να περιμένει να δουλέψει αυτό το πράγμα. Mm -hmm. Εμ... Το πρόβλημα με αυτό είναι το ότι για κάποιο λόγο που δεν έχω καταλάβει γιατί όταν έρχονται πάρα 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 πολλά λεφτά σε μια εταιρεία software as a service που συνήθως εκείνο που γίνεται ο χαμός θεωρούν ότι πρέπει να προσλάβουν κόσμο. Αυτό δεν το, το κατάλαβω ποτέ. Το όλο νόημα του software as a service είναι το όλο νόημα. Το μπισνευσικό νόημα του software as a service είναι ότι είναι decoupled, είναι απεμπλεγμένα το προσωπικό με του πελάτε. Ε, δηλαδή τα έσοδα, τα έξοδα. Δηλαδή ναι. τα, τα έσοδα θεωρητικά είναι λίγο πιο στατικά. Έχει mm. μία ομάδα η οποία είναι το μεγαλύτερο κομμάτι και μετά τα, τα, τα switching cost, αυτά που αλλάζουν, δηλαδή καθώ μεγαλώνει ναι. το, το πελατολόγιο, είναι πολύ μικρότερα αναλογικά. Οπότε φτάνει σε ένα σημείο που ενώ στην αρχή έχει μία μεγαλύτερη επένδυση, γιατί έχει περισσότερο κόστο σε ανθρώπινο δυναμικό από ό,τι βγάζει χρήματα. Τα χρήματα αυτά να ξεπεράσουν αυτό το κομμάτι και μετά από εκεί και μετά το κέρδο σου αρχίζει να μεγαλώνει πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό είναι το. Αλλιώ το... δεν κάνει όλο το ναι. κάνει κάτι άλλο. Οπότε μετά ξέρει, εταιρείε πάνε και προσλαμβάνουν με φρενήριε ρυθμού, όπω είπαμε πριν. Εμφανίζεται μια κρίση, όπω τώρα. Και... Τώρα, στην αρχή του COVID. Στην αρχή του COVID και ξέρει, απολύουν. Το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Δηλαδή θεωρώ ότι Δηλαδή, όλε οι εταιρείε έχουν το ίδιο story. Α, ήμασταν υπεραισιόδοξοι ότι θα έχουμε κι άλλο growth και προσλαμβάναμε. Προφανώ, όταν βγει να κάνει ένα press release, θα πει ότι. Είναι, είναι, το ίδιο story από όλου όμω. Νομίζαμε ότι είμαστε καλύτεροι από ότι ήμασταν. Ή νομίζαμε ότι θα πάνε όλα τέλεια. Μα δεν έχει. μπορεί να είσαι πάρα μα πάρα, μα πάρα πολύ καλό. Κάνει grow, δηλαδή πελάτε χρησιμοποιούν το προϊόν σου παραπάνω. Και αυτομάτω λε: Ωραία, θα προσλάβω κόσμο. Δεν καταλαβαίνω αυτή τη σύνδεση το να μου πεις ότι θα πάρω κάποια άτομα system administrators να τρέχουν το site να τρέχει ακόμα πιο γρήγορα I get, Δεν καταλαβαίνω γιατί όσο περισσότεροι χρησιμοποιούν το Shopify πρέπει το Shopify να προσλάβει κόσμο το hipsey Shopify I don't, Αλήθεια θέλω κάποιο να μου το πει αυτό γιατί όταν το χρησιμοποιούν παραπάνω πρέπει να βγουν γρηγορότερα τα features που δεν βγαίνουν by the way γιατί δεν έχω δει εγώ προσωπικά δεν έχω δει μία εταιρεία η οποία κάνει ship περισσότερα πράγματα ενώ μεγαλώνει. Πάρω το, το GitHub. Το GitHub είναι από τι καλέ περιπτώσει που έχει ένα pace. Έχει ένα ρυθμό. Ναι, αλλά σε, δεν νομίζω ότι συγκρίνεται αυτό ο ρυθμό με το ρυθμό που είχε το GitHub τα τελευταία τρία χρόνια μέχρι την εξαγορά. Θα σου πω. Θεωρώ πω είναι τίμιο. Εντάξει, δεν συγκρίνεται με τον GitHub τον πρώτο καιρό που έμπαινε και μπα, Δεν ήξερε τι θα φτάσει σήμερα. Ήταν, ήταν, τα πολυβόλα εκεί πέρα. Αλλά επειδή έχει, και, έχει απλωθεί έχει actions, έχει enterprise, έχει το dependable, έχει πάρα πολλά κομμάτια, έχει πάρει το NPM. Το NPM το έχει πάρει το GitHub. Ναι, ρε. okay, δεν το είχα πάρει, πάρει αυτό. Τα releases του NPM είναι στο GitHub blog, by the way, τα, το, το change log του NPM. Άντε, ρε. Ναι. Okay. Οπότε, είμαι κουτσομπόλα. Ε, όταν, ε, το, το, GitHub είναι τίμιο. Και, και έχει ένα αριθμό και πηγαίνει. Πολλέ εταιρείε είναι και, πω Εγώ καταλαβαίνω γιατί όταν αυξάνει το κόσμος υπάρχει περισσότερη ανάγκη το σύστημα να είναι αξιόπιστο. Αλλά μετά αρχίζουν. Προσλαμβάνουμε sales. Προσλαμβάνουμε ένα κάρο πράγματα τα οποία δεν έχουν να κάνουν με την αύξηση του κόσμου. Mm -hmm. Φαντάζομαι ένας λόγος είναι ότι αυτά θέλουμε να τα κάνουμε και τώρα έχουμε τα λεφτά να τα κάνουμε. Θα μπορούσε να είναι κάτι τέτοιο. Αλλά μάλλον δεν το υπολογίζουν καλά. Δεν ξέρω, δεν έχω φτάσει ποτέ σε ένα. Ναι. Ε, να παίρνω αποφάσει σε ένα σημείο που ε, έχει τόσο πολύ διαθεσιμότητα σε πράγματα να κάνει. Αλλά ένα άλλο πράγμα το οποίο μπορώ να καταλάβω όμω για, να, για να φέρω και έναν αντίλογο, γιατί νομίζω είναι καλό να το δούμε από όλε τι πλευρέ, είναι ότι όσο μεγαλώνει μια εταιρεία, θέλει να είναι λίγο πιο κανονικοποιημένη η κατάσταση. Δηλαδή, θέλει ακόμα και τι στιγμές που Κάποιοι μηχανικοί θα χρειαστεί να πάρουν ξέρω εγώ, άδεια. Κάποιοι θα φύγουν από την εταιρεία να πάνε κάπου αλλού. Δηλαδή για όλε αυτέ τι περιπτώσει να είσαι πιο καλά mm. προετοιμασμένο. Χαίρομαι. Άρα, άρα είσαι πιο χαρούμενο να έχει μία λίγο χαμηλότερη αλλά σταθερή ταχύτητα παρά μία λίγο πιο υψηλή ταχύτητα η οποία όμω είναι ευαίσθητη σε τυχόν τέτοιε αλλαγέ ώστε να πέσει απότομα. Mm. Ε, πρώτα απ' όλα συμφωνώ. Αυτό πρέπει να γίνεται γιατί αυτό προστατεύει του ανθρώπου. Mm -hmm. Ε, μέχρι που δεν τους προστατεύει βέβαια αν δεν το κάνεις ε, σωστά ε, αυτό το οποίο εγώ σχολιάζω δεν είναι το, το να έχει λίπος και οι ρυθμοί να είναι χαλαροί that's fine δεν σου λέω να είναι να, μην, να είναι χαλαροί, πραγματικά χαλαροί δηλαδή να χρειάζεται να δουλεύεις 4 ώρες τη μέρα θα σου πω okay. δηλαδή, να σου πω κάτι αυτό το κάνουν στα enterprises και εγώ αυτό έκανα όταν ήμουν στην ARM και μου λένε και ευχαριστώ Δηλαδή, όταν είσαι σε μια τόσο. Έχουμε γνωρίσει άτομα τα οποία δουλεύουν σε εταιρείε οι οποίε είναι χιλιάδων ατόμων. Εντάξει, δυστυχώ το βάρο πέφτει σε λίγου εκεί, οι οποίοι θα πάρουν πάρα πολύ δουλειά και μια σημαντική μάζα του προσωπικού δουλεύει λίγο. Είναι άλλο το δεν χρειάζεται να δουλέψω πολύ και άλλο. Το δεν αισθάνομαι χρήσιμο. Δεν, δεν, υπάρχει αποδοτικότητα. Δεν... Είναι άλλο το ότι δεν υπάρχει πολύ ανάγκη και άλλο πράγματα δεν έχουν σημασία. Δεν έχει σημασία να είμαι γρήγορο, δεν έχει σημασία να με φύσσει. Και μετά αρχίζει αυτή η λιμνάζουσα κατάσταση, η οποία. Δεν ξέρω ποιο. Δεν νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει με resilience μια εταιρεία. Ναι. Οκ. Okay. Το καταλαβαίνω. Άρα λοιπόν. Η αλήθεια είναι ότι το, το πρώτο κομμάτι έχει πιο πολύ νόημα. Δηλαδή να, αυτό που έλεγε, ότι να, να υπάρχει μια πιο μεγάλη χαλαρότητα. Να μην χρειάζεται να είσαι στην πρέσα πέντε μέρε ναι. τη εβδομάδα, α πούμε. Προφανώ. Το πιάνω. Βεβαίω. Ποιο δεν θα το θέλει αυτό. Αλλά ναι, να είναι κάτι το οποίο να έχει ένα ωραίο jogging, ρε παιδί μου. Δηλαδή να πα για. Ναι. Δεν χρειάζεται να πα όμω περπάτημα. ή και το ναι, περπάτημα ή... μπορεί ή... να είναι και κάποιε δε φορέ. Δεν δε δε είσαι μέσα δε να πει, ωραία, εντάξει, Αλλά πάμε στο παγκάκι. Πάμε στο παγκάκι, γυρίζω και. αν βγει αύριο. Το έχω δει αυτό το πράγμα στη mm -hmm. Και είναι καταθλιπτικό. Πραγματικά. Γιατί δηλαδή, δεν. Κόζ, τον κόσμο μετά δεν τον νοιάζουν πράγματα. Και αυτό είναι. Και όταν λέω, νοιάζουν, Προφανώ δεν είναι. Δεν λέμε, Α, εδώ είμαστε μια οικογένεια. Αυτό είναι το παιδί σου. Δεν, δεν λέμε τέτοια πράγματα. Να σε νοιάζει να κάνει ωραία δουλειά στην ώρα σου. Να πει, Ωρε φίλε, μου δώσανε αυτό το task και. Ε, έκανα πολύ καλή δουλειά, ρε φίλε. Δηλαδή, αυτό είναι πολύ ωραίο συνέστημα να το πει. Ε, αυτό ήταν και μεγάλη διαφορά σε μένα. Η αλήθεια είναι ότι όταν ήμουν στο ηφούντρε, παιδί μου, για μένα είχε μεγάλη διαφορά. Το ότι μπορούσα και αυτό που είχα κάνει να πάω να το δείξω και σε δύο φίλου μου. Γιατί πάντα το, το άχτιμο με το Sorsler είναι ότι δεν με καταλάβαινε κανεί, ρε παιδί μου. Ήμουν εξετασιασμένο με, ναι. ναι, ναι. με, με ξέρω πέντε πράγματα. Που μπορεί να έχουμε κάνει ένα γαμάτο feature, ρε παιδί μου, το οποίο να μην είχε καμία σχέση τεχνικά με κάτι το οποίο έκανε στο Ifunda, α πούμε, σε κάποια άλλη φάση. Ναι. Αλλά το άλλο έχει και πλάκα, ρε δηλαδή, πάσκετο... ε, χώροι, παιδί μου. Δηλαδή πα και το. Ε, ρε παιδί μου, το έκανε αυτό, το ότι μπορεί και πατά το κουμπί αυτή τη στιγμή. Ε, χόρε. Έλεγε ο DHH σε ένα άρθρο που έκανε τώρα για τι απολύσει στο Twitter ότι. Δεν ξέρω αν το ανέφερα και σε προηγούμενο. στο, πρω... στο πρώτο δεν βίντεο. Δεν νομίζω. Δε αλλά νομίζω. έλεγε ότι είχαν έναν designer στην 37 Signals. Α, το είπε, ναι. Το είπα. E ξαναπέστε. Που έλεγε ότι. Μα είπε αυτό ο designer όταν όσο ήταν στο Twitter δύο χρόνια τίποτα δεν πήγε στο production από τη δουλειά που έκανε. Θα, θα πέθανα. Όχι, και όταν λέμε στο production δεν ήμουν αυτό στου τελικού χρήστε. Τίποτα δεν πήγε σε κάποιον που να το χρησιμοποιήσει. θα πέθανα, θα πέθανα. Δηλαδή, εγώ είχα περάσει ένα, ε, μια περίπτωση στην platform όπου κάποια από τα project τα οποία να αναλάβει τότε, για λόγου οι οποίοι ήταν εξωτερικοί και από μένα και από τα, τα άτομα που ασχολούνται με αυτό το component, ε, είχαν μείνει πίσω. Τρει mm. είχαμε ένα release το οποίο δεν μπορούσε να βγει, είχε κάποια προβλήματα, mm. οπότε είχαν μείνει και αυτά τα πράγματα πίσω. Πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, που δεν σου λέω, δηλαδή το, το είχε γίνει, το έβλεπε, το mm. χρησιμοποιούσε και ούτω καθεξή. Και δεν γινόταν σιπ. Yeah. Ναι. Δεν, δεν, ήταν να πει ότι κάτι περίμενα εγώ να γίνει. Δεν γινόταν SIP. Δεν, δεν δηλαδή μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Πώ μπορεί να το κάνει αυτό σε, καθημερινή σε βάση για πολύ καιρό. Ναι. Yeah. Δηλαδή, εμένα αυτό ήταν νομίζω ένα ή δύο μήνε, ρε παιδί μου, που είχε γίνει αυτή η φάση. Και υπήρχαν άλλα πράγματα που προχωρούσαν, ρε παιδί μου, απλά το. Η βασική μου δουλειά, να το πω έτσι, mm. που ήταν πάνω εκεί, δεν είχε, είχε κολλήσει εκεί. Ένα, ένα άλλο πρόβλημα, εκτό από το ότι κάποιοι μπορεί να, κάποιες εταιρείε μπορεί να μεγαλώνει πραγματικά πάρα πολύ γρήγορα, γιατί δεν έχει να κάνει μόνο ε, με το πλήθος των υπαλλήλων μια εταιρεία, έχει να κάνει και με, τον, με τον κάθε υπάλληλο ε, ξεχωριστά πώς έχει σκεφτεί και έχει προδιαγράψει η εταιρεία τη θέση εργασίας του. Mm -hmm. Πόσο ξεκάθαρος είναι ο ρόλος του μέσα στην εταιρεία. Ε, έχω δει εταιρείε, αυτό πιο πολύ το έχω δει βέβαια σε software houses και όχι σε εταιρείε που κάνουν software as a service που έχουν δικά του προϊόντα δηλαδή. Αλλά είναι εταιρείε οι έχουν software houses που παίρνουν projects επειδή φέρνουν λεφτά και απλά πετάνε tasks στου υπαλλήλου. Mm -hmm. Και δεν είναι ότι, ωραία, ο Αντώνη κάνει devops που δεν λέω ξέρει και εμεί full stack δουλεύουμε, αλλά υπάρχει και μια εξειδίκευση του καθενό. Δηλαδή έχει στο μυαλό σου ότι μόλι πέσει κάτι πιο απαιτητικό εκεί θα το πάρει αυτό. Mm -hmm. Το οποίο yeah. θεωρώ ότι από μόνο του και αυτό δίνει ένα. Βασικά αυτό σου δίνει χρησιμότητα πραγματική γιατί υπάρχουν κάποια πράγματα στα οποία είμαστε κοινοί. Και το λέω αυτό γιατί εμεί δεν είμαστε. Άμα έχει μια εταιρεία που. Α, ah, αυτό είναι ο αυτό είναι ο εντάξει, άλλα προβλήματα κατά τη γνώμη μου, αλλά είναι πάλι ένα, υπάρχει ένα ξεκάθαρο αντικείμενο. Mm -hmm. yeah. Έχω δει εταιρείε, ειδικά software houses, που είναι ένα ψουλαχταρμάζ, ρε παιδί μου. Τι ξέρει, ah, αυτό πέτα το εκεί, το άλλο πέτα το αλλού και χωρίς να υπάρχει... Γιατί, γιατί, αν δεν υπάρχει ε, κάτι σαν εξειδίκευση αυτό, αν δεν υπάρχει συγκεκριμένο αντικείμενο ε, κάποιου, δεν υπάρχει μονοπάτι επάνω στο οποίο μπορεί να βελτιώνεται, μέρα με τη μέρα. Και άμα δεν βελτιώνεται, δεν γίνεται πιο αποδοτικό αυτό το άτομο. Θα πω πάλι τον αντίλογο, όμω, γιατί σήμερα μου ναι. αρέσει να διαφωνώ μαζί σου. Ναι, 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 μα αυτό είναι Δεν διαφωνώ, συμφωνώ πάρα σε αυτό που λες, απλά... Δεν ξέρω, να δώσει μια ναι. λίγο διαφορετική οπτική. Υπάρχει όμω αυτό που λέγεται και το, αυτό που λένε Jug of All Trades Master of None. Όπου πρακτικά υπάρχουν άτομα τα οποία η, η εξειδίκευσή του είναι να μπορούν να ασχοληθούν με πολλά πράγματα, έτσι. Ναι, αλλά. Αλλά αυτό είναι, δεν είναι για όλου και δεν είναι πάντα εύκολο. Και επίση είναι job description αυτό. Δηλαδή και πάλι. Πολύ σωστό. Αυτό δεν είναι ότι. Α, ωραία, το. Το τάδε άτομο είναι έτσι, οπότε ό,τι περισσεύει το δίνουμε σε αυτό. Ναι, ναι, οκ. Okay, σωστό. Είναι όταν χρειαζόμαστε κάποιον να έρθει να τα κολλήσει όλα μεταξύ του. Mm -hmm, ναι. Σωστό. Ναι, ή κα κάποιο άτομο που είναι πιο αρχιτεκτονικό, ή. Κ κά κάτι είναι αυτό ο ρόλο όμω. Δεν ξέρω, τι πιστεύει εσύ, Πολύ μιλάω σήμερα. Μου αρέσει δεν πειράζει. Το μπλα 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 μπλα. Όχι, είναι ωραίο αυτό γιατί θα πληρωθώ το ίδιο μαζί σου και. ε, εντάξει. <laughs> <Dexter. laughs> <laughs> και, και έτσι χτίζεται mm. ένα enterprise. Έτσι. Ναι. Ε, έτσι είναι και στα enterprise. Κάποιο κάνει δουλειά και κάποιο ρε παιδί μου, εγώ είμαι manager τώρα. Απλά σου, σου πετάω έτσι φιτιλιές. Νομίζω σου έχω πει. Μπορεί να την έχω πει και στο podcast αυτή την ιστορία για ένα κοινό γνωστό μα που δουλεύει σε ένα enterprise μεγάλο που συζητούσαμε. Ναι, σίγουρα το έχω πει για το αν ξυπνάμε με ξυπνητήρι. Και του λέω, Όχι, εγώ ξυπνάω χωρί ξυπνητήρι. Και μου λέει και εγώ, του λέω, Όχι, okay, θε και εσύ να ξυπνά ηρεμό, Όχι, ξυπνά πέντε ώρα από το άγχο, μου λέει. <laughs> <laughs> ναι. Και εγώ ξυπνάω αυτέ τι μέρε πολύ νωρί από το άγχο, αλλά για άλλου λόγου. Ε, αλλά. Ναι, εντάξει, δεν μπορεί να είναι κάθε μέρα η ζωή σου έτσι. Δεν το συζητάμε. Ε, ξέρω... ε, δηλαδή, βέβαια, έχουμε και άλλη ευθύνη από αυτό το άτομο. Ε, εντάξει, <laughs> Δηλαδή, μην μη, 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 τα συγκρίνουμε όλα, έτσι. Ναι, <laughs> δηλαδή, απλώ λέω ότι αυτό γίνεται και ξέρουμε άλλου ανθρώπου, ε, αυτό το enterprise, οι οποίοι κάθονται. Δεν έχουν τόσο άγχο. Έω καθόλου. Δεν έχουν τόσο άγχο. <laughs> Όχι, εγώ λέω ότι ξέρω. Δεν λέω ούτε καν για ποιο enterprise μιλάω, ούτε τίποτα, ναι. <laughs> ε, Αλλά. Εμ... Ναι. Κοίτα, υπάρχουν φορέ που θα πρέπει να, να μεγαλώσει μια ομάδα για να να πιάσει κάποιου στόχου ανάπτυξη. Δηλαδή, ε, βλέπει πολλέ φορέ εταιρείε να μεγαλώνουν απότομα, ειδικά μετά από κάποιο funding, γιατί πρέπει να προλάβουν να, να πάρουν μέρο τη αγορά πριν αυτό το μερίδιο εκλείψει. Καλό, κακό. Είναι ένα, μια business απόφαση. Α την αφήσουμε το, το πρώτο απ' έξω. Αν θεωρήσουμε ότι είναι μια καλή business απόφαση για σένα, η ανάγκη είναι εκεί. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχει αντανακλαστικά ή ότι δεν πρέπει να ξέρει που μπαίνει. Δηλαδή, άμα βλέπει μια ομάδα η οποία ανεβέ, ανεβάζει ρυθμού απότομα, προσλαμβάνει συνεχώ κόσμο κλπ. Θα πρέπει να καταλάβει ότι παίρνει και σε ένα ρίσκο. Και αυτό το ρίσκο πρέπει να το πληρωθεί. Δεν σου λέω μην πα σε μια τέτοια εταιρεία. Πήγαινε σε μια τέτοια εταιρεία, αλλά με του όρου οι οποίοι θα σου ισορροπήσουν αυτό το ρίσκο. <laughs> Πες το. <laughs> <laughs> Τρελαίνομαι για, δεν, παραματικά δεν ξέρω αν είναι κάνω στο ότι το, το γελά, αλλά τρελαίνομαι για κάτι εταιρείε που είναι τύπου είμαστε 100 άτομα και δεν έχουν βγάλει ένα ευρώ στη ζωή του. <συσίλει> δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. <συσίλει> Τι ξέρω. Εγώ πάντω με το μικρό μου μυαλό, όταν δεν έβγαζε. Γιατί εντάξει, ο Σόρτσερ δεν έβγαζε ποτέ <συσίλει> λεφτά <συσίλει> για να <συσίλει> υποστηρίξει μισθού. Έφτασε <Έφευγα συσίλει> μόνο λεφτά για να υποστηρίξει την υποδομή και λεφτά. Λογιστή. Ναι, αυτά. Έβγαζε κάποια χρήματα, ρε παιδί μου. Ναι. Δεν, δεν λέω ότι oh, oh, ήταν μηδέν, αλλά δεν ήταν για να υποστηρίξει μισθού. Σωστά. Όμω να κατά κάθε μέρα αυτό το και πράγμα. Ε, <laughs> δη... και, εγώ. <laughs> και εγώ. Και μιλάμε τώρα για πέντε άτομα, ξέρω εγώ. Μάξ ναι. 6, μια μέρα Μάξ 6, ναι. Ε, τρελαίνομαι για αυτέ τι εταιρείε. Ξέρετε γιατί τρελαίνομαι, γιατί ναι, είναι αυτοί οι φοβεροί οι CEO που κυκλοφορούν <laughs> κορδοτήρε, παιδί μου. Στέμεν, πω εμεί είμαστε 100 άτομα. Και. Αλλά θα γίνουμε 200 του χρόνου. Ναι, και εντάξει, να γίνουμε 150 και λέμε, Μα ωραία, πώ πάτε από χρήματα. Και Α, έχει βγει, βγει όρο γι' αυτό. Είμαστε pre-revenue ακόμα. <laughs> <laughs> wow, εντάξει. Χάλια. Εντάξει, αυτό είναι σε άλλο επίπεδο τώρα. Μιλάμε χάλια, τώρα, χάλια, σε. Ρε, όλα είναι επιλογέ. Απλά κάθε φορά που πηγαίνει και, κάνεις... και παίρνει μια τέτοια επιλογή, σκέψου γιατί παίρνει. <laughs> <laughs> Θα τα αφήσω εκεί. Δεν θα κάτι. Εντάξει. Δεν, 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 έχω, δεν έχω λόγο, ρε παιδί μου. Όλα είναι καλά. Ξέρω εγώ. Το ότι δεν συμφωνεί και δεν συμφωνώ με κάτι δεν σημαίνει ότι δεν είναι καλό. Μην Εντάξει. πάμε στο άλλο άκρο. Ωραία. Θα σου πω. Ε, πάω να πάσω στο pre-revenue και θα πάω στο κομμάτι τη χρήση. Γιατί ο okay, KPE είναι κάποια business models στα οποία. Ακόμα και το Twitter δυσκολεύεται να βγάλει λεφτά. Δηλαδή και το Twitter pre-revenue ήταν μέχρι. Μερικά χρόνια πριν. Και τώρα, δεν είσαι δηλαδή, δεν έχει σημασία. Δεν, θα μου πεις, είναι άλλο το pre-revenue, άλλο αυτό. Το... Συμφωνώ. Το pre-revenue σημαίνει ότι δεν υπάρχει κάποιο που δέχεται να τα πληρώσει. Αυτό είναι... Χειρότερο Από το, το ότι το... δεν υπάρχουν oh, αρκετοί που βγάζουν λεφτά. Το, το pre-revenue νομίζω είναι το δεν μπορώ να αποδεχτώ λεφτά. Δεν έχω payment form. Δεν αυτό έχω... σου λέω. Το pre-revenue του Sorcerer ήταν το 2011 με το 2013. Σωστά. Το 2013 το Sorcerer ήταν post-revenue. Αν το revenue αυτό έγινε ποτέ significant, όχι. Ναι. Αλλά ήταν post-revenue. Υπήρχε ένα business model το οποίο μπορούσε να τεστάρει άμα δουλεύει, όχι. Σωστά. Ωραία. Ε... Όχι. <laughs> ξέρω λοιπόν. Ναι, σωστά. <laughs> ε, ξέρω μία εταιρεία και εσύ την ξέρει. Η οποία ήταν pre-revenue και σήκωνε λεφτά για χρόνια και όχι απλά ήταν pre-revenue γιατί είπαμε άσχετο στην άκρη το pre-revenue, ήταν pre-usage. Δηλαδή ήταν, ξέρω για κάποια χρόνια το, το είχαν δει 10 φίλοι αυτό το πράγμα. Mm -hmm. Πε να είναι απίστευτα δύσκολο. Πε να είναι απίστευτα δύσκολο να δουλεύει γι' αυτό. Mm. Γιατί ξέρει κάτι. Εγώ σου λέω που δεν πιστεύω ότι πρέπει να είναι έτσι. Έστω ότι είσαι κακοπληρωμένο σε μια εταιρεία ή σε... Μες στη γαλέρα δουλεύει νυχθημερών. Χάλια ρε παιδί μου, απ' όλα. Αλλά αυτό το οποίο φτιάχνει. Ξέρεις, βλέπεις και ένα καλό σχόλιο στο ίντερνετ. Έρχεται κάποιος που σου λέει, ξέρεις τι, πολύ ωραίο αυτό που έκανες. Η γαλέρα... Δεν λέω ότι αυτό, σε καμία περίπτωση, ότι αντικαθιστά τα χρήματα, αλλά αυτό μόνο του σου δίνει ένα αίσθημα εκείνη τη στιγμή πληρότητα ότι έχω μια χρησιμότητα. Ξέρει τι. Πριν γιώσατε, δεν ξέρω αν θα μπορούσα. Δηλαδή, πόσο... ε, ξε... Υπάρχουν πολλέ εταιρείε. Έχουμε συνεργαστεί με τέτοιε εταιρείε, οι οποίε είναι για καιρό. Stealth mode. Pre usage. Ε, ναι, stealth mode και όλα αυτά κόλυπα, τα κόλπα, τα, ωραία. Mm -hmm. ε, πάρα πολύ περίεργο. Δηλαδή, να το πω διαφορετικά, okay, εμεί. Είναι και δικό μα project, η μικρή κουβέντα, αλλά Λεφτά δεν βγάζουμε. Είμαστε pre-revenue. Ναι. Είμαστε pre-revenue. Βασικά, OK, έχουν έρθει. Θα μπορούσαμε να βγάλουμε λεφτά. Θα μπορούσαμε να βγάλουμε λεφτά. Αλλά έχω μπλοκάρει το onboarding process του AdWords στη μέση, ελέγχοντα ότι έτσι δεν βγάζει διαφημίσει. Ε, δεν έχω ακούσει να βγάζει, τουλάχιστον τελευταία. Καλά, έχει κάνει. Ε, OK. Έχουν έρθει κάποιοι πελάτε οι οποίοι μα έχουν δει από εδώ, αλλά αυτό είναι εντελώ side effect. Είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε σχεδιάσει και δεν. Εντάξει, είμαι... θα μπορούσα να το πείσω όμω ότι είναι ένα marketing κανάλι το βέβαια αυτό. Ναι, αλλά θα σου πω, επειδή δεν ξεκίνησε έτσι. Ε, ναι, αλλά σκέψου, περίμενε. Άμα χρειαζόσουν όμοιε ώρε ψυχοθεραπείας με τι ώρε που κάνει ψυχοθεραπεία εδώ πέρα. Ναι. ναι. Πώ ακριβώ θα ήταν αυτό, ε, εντάξει. Ξέρεις, Άρα μπορεί. λοιπόν τα λεφτά ναι. που ναι, ναι, Από αυτό το ναι, ναι, κομμάτι. Ναι, ναι, ναι. Είναι και αυτά χρήσιμα. Συμφωνώ. Συμφωνώ πάρα πολύ. <laughs> αλλά αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι παρόλο που σαν product δεν είναι. Μπορεί να φέρνει χρήματα, αλλά δεν είναι monetized. Σωστά, το να φέρνει χρήματα, δηλαδή client, πραγματικά δηλαδή. Έχουν έρθει κάποια δύο πράγματα, μικρά. Mm. Εμ... Ναι, άμα βάλει ώρε, νομίζω ότι δεν βγάζει. Ναι, δηλαδή, OK, έχουν έρθει κάποια πράγματα. Έχει κάνει break even το podcast, ξέρω εγώ, <σομίως> δηλαδή εξοπλισμού, αυτά, αλλά τα έχει βγάλει, Αλλά θα... <σομίως> θέλω να πω, είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι το, το κάνουμε και οι δύο επειδή το γουστάρουμε. Δεν ξέρω πώ θα εξελιχθεί και οτιδήποτε, αλλά για να μείνω στο θέμα. Ε, οι φορέ που έχει έρθει κάποιο και μα έχει πει ότι Ω, ρε παιδιά, κάνετε πολύ καλή δουλειά. Στα comments, δεν σου λέω καλά. Όταν από κοντά παθαίνω πλάκα, τι λίγε φορέ που έχει συμβεί, έχω πάθει πλάκα. Okay. Έχει ένα αίσθημα πληρότητα. Προφανώ είναι άλλο να είναι το δικό σου πράγμα το podcast σου, αλλά ακόμα και software να γράφει για τη γαλέρα, που καλό είναι να μην είναι έτσι. Όταν έρθει ο άλλο και δει το θετικό σχόλιο στο Ιντερνετ κάποτε, αυτό που έκανε, Ωρε φίλε, μπράβο, έχει ένα και λε: okay. Σου δίνει ένα είναι, είναι χρήσιμο και νομίζω ότι το, το αίσθημα ολοκλήρωση που σου δίνει το να φτάσει σε ένα project στο τέλο του, να το δει να δουλεύει, να το χρησιμοποιήσει κάποιο, να βρει μια αξία, όλη αυτή η διαδικασία είναι πάρα πολύ σημαντική. Mm. Γιατί κακά τα ψέματα έχει. ωραία. Κάποτε ρε παιδί μου ο σκοπό σου ήταν να ζει άλλη μια μέρα και να, να βρει ένα φάς, ρε παιδί μου. από μερικέ χιλιάδε χρόνια μετά. Έγινε ε, λίγο πιο εύκολο να έχει μια δουλειά ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Εντάξει, τώρα πλέον. Μπορεί να έχει και το αίσθημα ολοκλήρωση. Να πει ότι έχω δύο επιλογέ και στη μία ολοκληρώνομαι καλύτερα ενώ στην άλλη λιγότερο. Και μπορεί αυτή που σε φέρνει σε μια φάση ολοκλήρωση καλύτερη να είναι πιο σημαντική για σένα. Ή μπορεί περιόδο να είναι πιο σημαντικό αυτό. περιόδο μπορεί να είναι πιο σημαντικά τα χρήματα. Οκ. Okay. Ναι. Ε, πρέπει οι προγραμματιστέ να είναι efficient. Πρέπει να είναι αποδοτικοί. Πρέπει αυτό που φτιάχνουν να πηγαίνει στην παραγωγή. Ό,τι είναι η παραγωγή mm -hmm. κάθε φορά. Και πρέπει να νιώθουν και οι άνθρωποι ότι εξελίσσονται και γίνονται καλύτεροι. Και αυτό, σαν ε, οφείλει να το καλλιεργεί σαν περιβάλλον με εταιρεία. Διαφορετικά, θα ακουστεί κακό αυτό το οποίο θα πω. Αλλά κρατάω, κρατάω ταξίδια μου πάντα για το τέλο, ή ε, θα μείνει μια ζωή με του μέτριου, σαν εταιρεία. Mm -hmm. Αυτό είναι. Εγώ το έχω δει πάρα πολύ αυτό. Γιατί όταν γίνεται μια αλλαγή αρκετά ραγδαία, είναι πιο εύκολο. Αυτό έχω δει πάρα πολύ με εταιρείε οι οποίε ε, έχουν εξαγοραστεί. Να. Και η διάδοχη κατάσταση είναι πολύ πιο αργή από την προηγούμενη. Και όποτε έχω μιλήσει με μηχανικού που έχουν βρεθεί σε τέτοιε καταστάσει, βλέπει την δηλαδή, ξεν... λοιπόν, μπορεί να πέραν εγώ, πριν 100 ευρώ και μετά να πέραν 150 και αρεσιού και στο κόψεν και ό,τι θε και μπόνουσε και ωρεογραφείο. Και... και η φάση να ήταν ρε παιδί μου 10 φορέ καλύτερη. να σου λέει, Μαλάκα δεν μπορώ. Θέλω το προηγούμενο θέλω το άλλο γιατί γούσταρα ρε φίλε. Δηλαδή, οκ, okay, ναι, μετά προφανώ τα προφανώς, 150 ευρώ είναι καλύτερα από τα 100. Ναι. Αλλά μαλακά, δε, δεν, συγκρίνεται αυτό το πράγμα. Δεν το συζητάμε. Καταρχά, αυτή τη στιγμή στο γραφείο υπάρχει άτομο το οποίο έχει πει αυτή την ατάκα. <laughs> Εννοείται. Δεν λέω, αλλά υπάρχει άτομο αυτή τη στιγμή παραδίπλα το οποίο το έχει πει, φίλο. Ε, ναι, δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Νομίζω ότι τα, νομίζω τα είπα όλα. Κοιτά, αναγκαστικά μεγαλώνοντας μειώνεται η αποδοτικότητα. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί με κάποιο τρόπο να το κάνει. Να, να το γλιτώσει. Μπορεί να το, να το μειώσει. Διαφωνώ. Θεωρώ ότι μειώνεται η παραγωγικότητα. Δηλαδή, η, η παραγωγικότητα, σωστά. Ναι, μειώνεται το, το, το συνολικό output. Mm -hmm. Αλλά δεν θεωρώ ότι πρέπει να μειώνεται το πόσο καλός είσαι κάτι. Και το αν αυτό το οποίο κάνει πηγαίνει εν τέλει στο production. Μπορεί ρε παιδί μου να περάσει από δύο βήματα παραπάνω, γιατί τώρα είμαστε ένα enterprise και ξέρει τι πρέπει να έχουμε και staging και blue-green deployments. Και στο 10% των χρηστών. Και άμα είναι να το πάρουμε πίσω. Αλλά αυτά είναι processes mm -hmm. Στο τέλος τη μέρα. Δεν δικαιολογεί το να έχει κόσμο ο οποίο δεν έχει ροή, δεν έχει αντικείμενο, δεν εξελίσσεται. Αυτό. Ε, και όσο δεν το είσαι αυτό, έχει, ξέρει. Έχει ανθρώπου που είναι μέτρη. Και όταν λέω μέτρη, είναι άνθρωποι οι οποίοι. Όχι, δεν, δεν είναι μέτρη επειδή δεν, δεν θέλουν, είναι μέτρη επειδή δεν μπορούν. Mm -hmm. Και δεν μπορούν σε σημαντικό βαθμό επειδή το περιβάλλον δεν του το δίνει. Δηλαδή, ξέρει, βλέπει άτομα τα οποία λιμνάζαν σε μια εταιρεία και πάνε κάπου αλλού και ανθίζουν. Ναι, πρέπει να. Δηλαδή, πρέπει η, να, η, η, να... δηλαδή η κριτική μου συγγνώμη, είναι στο εργασιακό περιβάλλον, όχι στο άτομο. Ναι, να το ναι, πω έτσι ναι, ναι. αυτή τη στιγμή. Προφανώ υπάρχουν και άτομα που δεν είναι καλά, αλλά αυτό είναι που εστιάζω. Όχι, είναι, είναι η κατάσταση, οι συνθήκε στι οποίε μπαίνει κάποιο και μέσα από αυτέ πρέπει να, να προχωρήσει. Δεν είναι, δεν είναι κάτι άλλο. Και εδώ λοιπόν θα, θα πάρω μια τάκα που άκουσα σε ένα podcast, το οποίο θα προτείνω κιόλα μετά ε, στο τέλο. Mm -hmm. Που ήταν από τον ε, Head of AI, νομίζω, στην, ε, στην Tesla. Αν θυμάμαι καλά, αυτό είχε ξεκινήσει την ομάδα του, του AI. Πήγε να ελέγξει τον κώδικα του Twitter, αν είναι καλό. Έχει φύγει από την Tesla τώρα, οπότε okay. δεν ήταν στην ομάδα αυτή. Ε, αλλά κάτι πούμε, που είχε πει σαν πολύ θετικό για τον Elon Musk στον τρόπο που διαχειρίζεται ομάδε κλπ. είναι ότι είναι ο μεγαλύτερο ανταγωνιστή. Των διαδικασιών και των πραγμάτων τα οποία μπορεί να κάνουν μια ομάδα να πάει πιο αργά. Δεν θέλω να κρίνω την προσωπικότητά του, γιατί ούτε, ούτε ξέρω πώ δουλεύει, ούτε έχω ζήσει με το πώ είναι με του ανθρώπου. Φαίνεται να μην είναι ο καλύτερο, ε, ο πιο φιλικό άνθρωπο στον κόσμο, αλλά το ότι μπορεί να έχει, ότι φαίνεται οι ομάδε με τι οποίε δουλεύει να είναι πάρα πολύ αποδοτικέ, είναι κάτι το οποίο είναι, είναι γεγονό. Αυτό δεν μπορεί να το. Φαίνεται να πάνε. Για τον όγκο του, πολύ γρήγορα τα πράγματα. Mm. Άρα, μάλλον, όντω κάτι τέτοιο ισχύει. Και άρα, λοιπόν, πρέπει να βρει τον τρόπο να μην βάζει εμπόδια στου ανθρώπου, αλλά να του βοηθά να τρέξουν. Εκατό τα εκατό. Και να γίνουν αποδοτικοί και να είναι χαρούμενοι. Γιατί, άμα πάνε γρήγορα τα πράγματα, άμα βγαίνει δουλειά και άμα βγαίνει ωραίο αποτέλεσμα, και οι άνθρωποι θα είναι πιο χαρούμενοι με αυτό. Κανεί δεν θέλει να μην βγαίνει αποτέλεσμα σε κάτι. Mm -hmm. Το τελευταίο που έχω να προσθέσω σε αυτό και είναι μία πάσα για επόμενο επεισόδιο μου αρέσει. είναι άσε επίση του developers να κάνουν τη δουλειά του. Μην του πει, έλα, πέντε λεπτά να σου πω αυτό. Παίρνει τηλέφωνο, κάνει να είναι. Απλά άσε να δουλέψουν. Και, και κρίνε τη δουλειά του την επόμενη μέρα, την επόμενη εβδομάδα. Software γράφει, δεν είσαι στα επίγοντα αυτή τη στιγμή και πρέπει να έρθει το φορείο να το πα μέσα. Μου αρέσει. Είναι πάσα, ξέρει για ποιο επεισόδιο που έχουμε πει ότι θα κάνουμε. Πολλά έχουμε πει, δεν μπορώ να θυμηθώ. Εντάξει. Εντάξει. Ο κατάλογο στο κεφάλι μου είναι. Εντάξει. Έχει κάνει overflow. Τέλεια. Σούπερ. Ωραία. Ραπάροντα λοιπόν σήμερα, mm -hmm. για μια ακόμα φορά, mm -hmm. έχουμε πρόταση. Όχι. Για πε, να σκεφτώ κι εγώ μισό λεπτό. Λοιπόν, εγώ πλέον έχω σταματήσει να προτείνω ολόκληρα podcast και προτείνω συγκεκριμένα επεισόδια, γιατί αλλιώ θα ξεμείνω από προτάσει. Οπότε λοιπόν, ένα podcast που άκουσα πρόσφατα ήταν του Alex Friedman. Ναι. Με τον τύπο που ήταν Head of AI στην Tesla που δεν θυμάμαι το όνομα του αυτή τη στιγμή, αλλά θα το βάλουμε στο link κάτω. Mm -hmm. Και το οποίο ήταν πολύ ενδιαφέρον, γιατί έβλεπες πώς ένας άνθρωπος βλέπει το, το computation στον κόσμο σήμερα. Και για μένα τουλάχιστον, που εγώ το βλέπω καθαρά σαν λογισμικό, ενώ εκείνο το βλέπει πολύ διαφορετικά, ξέρεις, ήταν αρκετά διαφορετικό. Mm -hmm. Και σου έλεγε ότι δεν θα γράφει λογισμικό στο μέλλον. Mm -hmm. Θα προγραμματίζεις ένα, εμ, ένα σύστημα το οποίο θα μπορεί να... Παράγει λογισμικό. Θα προγραμματίζει το πρόγραμμα που θα γράφει λογισμικό σχεδόν. Κατά, πολύ... κατά κάποιο τρόπο. Το, το περιγράφει πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή είναι μεγάλο το. Δηλαδή δεν το κάνει σε ένα okay. λεπτό. Το κάνει, ξέρω εγώ, νομίζω μία μισή ώρα, δύο. Είμαστε λίγο τυποτένιοι okay. σε σχέση με τον Lex Friedman σε διάρκεια podcast. Αλλά... Ισχύει, αλλά ξέρει πόσο πολύ θέλω να αυξάνουμε τη διάρκεια. Το θα το Ελπίζω αυξάνουμε. να κάνουμε πάλι τρία ώρα τα Χριστούγεννα. Θα κάνουμε, θα κάνουμε. Ε, εγώ λοιπόν αυτό το οποίο θα προτείνω είναι το podcast που μου εμφάνισε αυτή τη στιγμή εδώ το ρολόι μου και το οποίο. <laughs> Και το οποίο θα βάλω να το ακούσω μόλις, μόλις πάω στο γραφείο μέχρι να πάω προπόνηση. Είναι από το podcast DevOps Paradox και είναι oh. το επεισόδιο How to Reduce Cloud Costs Using Tenacity. Δεν ξέρω περί τίς πρόκειται και τι είναι το Tenacity, άμα είναι όρος, άμα είναι προϊόν, εργαλείο οτιδήποτε. Αλλά θα το ακούσω τώρα. Fun fact, ο Βίκτορ ναι. θα είναι στο OpenConf. Έλα ρε! Ναι, ναι. Παιδιά! Ομιλιάρε στο OpenConf <Σιελίου> ε, Ωραία. Οπότε μέχρι την άλλη εβδομάδα. μικρή slash s04 slash e03. Πόρε, φίλε. Άρα το επόμενο είναι <χι> το εκατοστό, να ξέρει. Το επόμενο είναι το εκατοστό. Καλό είναι να κάνουμε κάτι έτσι ωραίο. Θα έχουμε γυρίσει και από το Βερολίνο, οπότε. <χι> ωραία. Ελπίζω να έχω κουρευτεί μέχρι τότε, αλλά θα έχω κουρευτεί. Οκ. Okay. Για να δούμε. <χι> <laughs> Τέλεια. Σούπερ. Έγινε. Οπότε μέχρι την άλλη εβδομάδα. Τα λέμε.